Με βασικό σύνθημα το «Ελλάδα μπορούμε» διεξάγεται στην Αθήνα από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου το 12ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει στο Start ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κέρκυρας Γιάννης Κοντός. Έντονο το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα ακόμα και σε μία απλή ημέρα του Δεκέμβρη. Ουρές χιλιόμετρων στην Εθνική Λευκύμης, σχεδόν απίθανο το να βρει κανείς θέση πάρκινγκ στην πόλη. Νέα επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Σύλληψη 23χρονου ημεδαπού, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα ηρωίνης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5 λεπτά περίπου πριν από τις 9 και είμαστε μαζί όπως κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να δούμε τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας και θα την προσεγγίσουμε ξεκινώντας από ένα θέμα της κεντρικής ειδησιογραφίας, από ένα θέμα με πολλές παραμέτρους, με ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν με βάση το σχεδιασμό της κυβέρνησης και δεν υπερψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών στην Βουλή των Ελλήνων. Έχουμε τις τελευταίες ώρες μια σειρά από αμφίπλευρες δηλώσεις από πρόσωπα και πολιτικά στελέχη τα οποία θεωρητικά θα υπερψήφιζαν αυτή τη συμφωνία και αναφέρομαι κυρίως στο ποτάμι. Πάμε να δούμε περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι στο τραπέζι. Είμαστε εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουμε πει ότι βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Όταν η συμφωνία έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής θα αναμετρηθεί με τη συνείδησή του, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η Μαρία Σπυράκη κατά αυτόν τον τρόπο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει πρόταση μορφής κατά την ψήφιση Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ αυξάνεται η πίεση προς τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Το ποτάμι είναι ένα άλλο κόμμα. Εμείς είμαστε υπόλογοι για τους βουλευτές, τα στελέχη και τα μέλη μας. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει παζάρια. Ταχτήκαμε κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σεβόμαστε την αυτονομία κάθε κόμματος να αποφασίσει. Η συμφωνία θα κριθεί από τον έναν προς ένα βουλευτή. Κάθε βουλευτής ήταν υπόλογο συνείδησή του, επεσήμανε η κυρία Σπυράκη, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα και τη στάση του ποταμιού Συμφωνία των Πρεσπών. Θα παραιτηθώ εάν το ποτάμι δεν ψηφίσει Συμφωνία των Πρεσπών, τόνισε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 104,6 ο βουλευτής του ποταμιού Σπύρος Δανέλης, σημειώνοντας ότι αν δεν κρατήσουμε τις αρχές μας και να θεωρήσουμε τη στάση μας, δεν θα μας βγει σε καλό. Θετικό στη Συμφωνία των Πρεσπών δηλώνει ο βουλευτής του ποταμιού Σπύρος Λυκούδης, αλλά ζητάει αποσαφήνιση σε όλα τα σημεία. Υπάρχει θετική προδιάθεση. Θα περιμένουμε να δούμε όλα τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή που θα έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή. Αυτό τόνισε σήμερα ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Πρακτορείο FM 104,9. Με αφορμή τις αναφορές του επικεφαλής του ποταμιού Σταύρου Θοδωράκη στο δεύτερο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, ότι πρέπει να σκεφτούμε όχι κομματικά, όχι ιδεολειπτικά, αλλά κυρίως πατριωτικά. Ο κ. Μαυρωτάς υπογράμμισε: «Νομίζω ότι η απάντηση που δίνουμε δεν διαφέρει από αυτή που είχαμε δώσει και τον Ιούνιο. Ότι υπάρχει θετική προδιάθεση, ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα έρθει και με τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και με τη ρητορική της γειτονικής χώρας και θα πάρουμε τις αποφάσεις όταν θα έρθει η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή». Για το αν έχει αλλάξει κάτι η στάση του ποταμιού, διευκρίνησε: «Εμείς πιστεύουμε ότι το κείμενο αυτό έχει τις πρόνοιες εκείνες που, κατά τη γνώμη μας, είναι επαρκείς». Έκτακτη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αύριο Τρίτη, προκειμένου να συζητηθούν τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στη Συμφωνία των Πρεσπών μετά και τις προκλητικές δηλώσεις ΖΑΕΦ, έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του κόμματος Πάνος Καμένος. Την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια για πολιτικές εξελίξεις λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, εξαιτίας και της τάσης που θα κρατήσουν οι βουλευτές του ποταμιού, οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα συνεδριάσουν αύριο και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πώς θα πορευτούν στη συνέχεια, με δεδομένο ότι έχουν ξεκαθαρίσει οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος ότι δεν θα ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, ένας μόνο βουλευτής, ο κ. Παπαχριστόπουλος, έχει πει ότι εδώ διαφοροποιείται από τον Πάνο Καμένο και ετούτη εδώ η διαφοροποίηση στο εσωτερικό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στις κοινοβουλευτικές ομάδες, επί της ουσίας, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και των. Και του ποταμιού φαίνεται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την δήλωση ΖΑΕΦ. Ο Πρωθυπουργός της γείτονος χώρας έχει κάνει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από δηλώσεις που φαίνεται ότι έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά και αυτές οι δηλώσεις φαίνεται ότι δημιουργούν ένα σκεπτικισμό ακόμη και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νίκος Ξηδάκης, ο πρώην υπουργός. Πάμε να δούμε περισσότερα στα όσα σχολίασε και είπε ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο πρώην βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας.
Ως την πιο ανίκανη κυβέρνηση όλων των εποχών, χαρακτήρισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ο πρώην βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, καλούμενος να σχολιάσει τις προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεβ, για το θέμα της μακεδονικής εθνότητας και της μακεδονικής γλώσσας. Ήμουν από τους πρώτους στις αρχές του 2018, τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, που είχα τοποθετηθεί δημόσια πριν ακόμα τοποθετηθεί, ας το πω έτσι, επίσημα και το κόμμα μου, και είχα πει ότι οποιαδήποτε συζήτηση εν κρυπτό με τους Σκοπιανούς δεν θα οδηγήσει σε γεγονότα που θα συμφέρουν τη χώρα μας. Έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών. Παρά τα πανηγύρια του κυρίου Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία δικαιώνεται απολύτως. Πρόσφατα ο κύριος Ζάεφ, αλλά και ακόμα και χτες, με τις εμπριστικές δηλώσεις του επιβεβαιώνει το δίκιο που είχε η παράταξή μας και όλοι εμείς που λέγαμε ότι δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Οι δηλώσεις του κυρίου Ζάεφ για μακεδονική μειονότητα στη Βόρειο Ελλάδα, για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνότητα, νομίζω ότι πείθουν και τον τελευταίο βουλευτή της Ελληνικής Βουλής ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και όχι μόνο θα πρέπει να καταψηφιστεί, αλλά θα πρέπει η συζήτηση για την λύση πλέον του προβλήματος αυτού να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτή είναι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ δεδομένο ότι τέλος Ιανουαρίου, που θα έρθει αυτή η κατάπτυστη συμφωνία στην Ελληνική Βουλή, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος δεν έχουν άλλη λύση από το να προκηρύξουν εκλογές και ο ελληνικός λαός να αποφασίσει και για τη συμφωνία αυτή που όλοι ξέρουμε τι θα αποφασίσει, αλλά και επιτέλους να απαλλάξει τη χώρα από την πιο αναποτελεσματική και ανίκανη κυβέρνηση όλων των εποχών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται στον ασταρισμό ενός συνεδρίου. Και μάλιστα αυτό το συνέδριο, όπως λέει και ο πρόεδρος του κόμματος και τα κορυφαία στελέχη, θα διατυπώσει την πρόταση προς την ελληνική κοινωνία, με λίγα λόγια, το πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού στις προσεχείς εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Περισσότερα στα όσα είπε ο Γιάννης Κοντός, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο ΣΤΑΡ και τον Αντωνιάρα. Στην Αθήνα διεξάγεται από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου το 12ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με βασικό σύνθημα το «Ελλάδα μπορούμε». Για το τρίμερο συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του Συνεδρίου Ευάγγελου Μεϊμαράκη, μίλησε στο ΣΤΑΡΤ ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Κοντός. Στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο φέτος ιδιαιτέρως είναι πολύ σημαντικό για τους δύο εξής λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει εκλογή πολιτικής επιτροπής, που είναι, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το σημαντικότερο συλλογικό όργανο του κόμματος μετά το συνέδριο και θα έχει διάρκεια διετή, και η πολιτική επιτροπή μετά θα εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα περάσει η τροποποίηση του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιες διατάξεις, οποίες μετά από διαβούλευση, η οποία έχει προηγηθεί τους δύο προηγούμενους μήνες, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη λειτουργία του κόμματος και των οργάνων του κόμματος. Στο συνέδριο αυτό θα παραστούν οι εκλεγμένοι στις 13 Μαΐου του 2018 σύνεδροι, οι οποίοι εξελέγησαν, όταν εξελέγησαν και τα όργανα του κόμματος τα τοπικά, δηλαδή Νομαρχιακή Επιτροπή και Δημοτικές Οργανώσεις. Επίσης, η εξοφίτσιο σύνεδροι, όπως για παράδειγμα είναι οι προεβουλευτές, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής κτλ. Καθώς και οι παρατηρητές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον να παραστούν συνέδριο για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Επίσης, αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία και έχει καθιερωθεί από την αρχή της θητείας του Κυριάκου του Μητσοτάκη και συνεχίζεται σε όλα τα συνέδριά μας μέχρι σήμερα, είναι το γεγονός ότι πέρα από τις πολιτικές καθαρά κομματικές διεργασίες που αφορούν το κυρίως συνέδριο, ταυτόχρονα αυτό το τριήμερο, στον ίδιο χώρο, στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα, θα διεξάγονται και συνεχείς εκδηλώσεις των γραμματιών και των τομέων του κόμματος, οι οποίες είναι ευρύτερου
κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα για τον τουρισμό, για την εργασία, για την κοινωνική κατάσταση, για τα οικονομικά, για όλους τους τομείς δηλαδή που αφορούν το κράτος και τη λειτουργία του κράτους, με διάφορους ομιλητές, και αυτό θα έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για τους συνέδρους ή τους παρατηρητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτές τις ημερίδες να είναι παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια και των τριών ημερών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την πρώτη μέρα το απόγευμα, καθώς και την τελευταία μέρα την Κυριακή το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ομιλητές του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Κομισιόν Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι ίσως από τα πρώτα στην τρέχουσα ειδησιογραφία και λογικό, γιατί έχει να κάνει με χρήματα τα οποία δικαιούνται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι έχουν πληγεί τα περισσότερα, τα μάλα από την περίοδο των μνημόνιων. Υπάρχουν οι κερδισμένοι και υπάρχουν και οι χαμένοι του κοινωνικού μερίσματος, αναλυτικότερα και περισσότερα στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν χιλιάδες δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα. Το σύστημα τους έκοψε την αίτηση καθώς εκτίμησε ότι δεν ζούσαν στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Το πρόβλημα εντόπισαν πάνω από 20.000 πολίτες που έκαναν αίτηση στο Σαββατοκύριακο και ειδικά αναζητά τον τρόπο να το λύσει. Ο πρόεδρος ειδικά μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι ειδικά είναι σε άμεση επικοινωνία με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκειμένου να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Μάλιστα, Αναστάσιος Τάγαρης επεσήμανε ότι ως μια ότι η οδηγία που μπορεί να δώσει στους πολίτες που είδαν την αίτησή τους να απορρίπτεται είναι να περιμένουν να λυθεί το πρόβλημα, να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και μετά να κάνουν πάλι αίτηση για κοινωνικό μέρισμα. Όπως φαίνεται, όσοι βγήκαν εκτός συστήματος λόγω του συγκεκριμένου λάθους θα πρέπει να περιμένουν και να κάνουν νέα αίτηση για να μην βρεθούν προς νέας έκπληξης. Μέχρι σήμερα το πρωί έγιναν περισσότερες από 900.000 αιτήσεις και απορρίφθηκαν 177.000. Περισσότεροι από το 1 τρίτο των δικαιούχων έκαναν αίτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο και ήδη τους εγκρίθηκαν τα χρήματα για το κοινωνικό μέρισμα. Υπήρξαν ωστόσο σοβαρά προβλήματα που καθυστέρησαν πολλούς, οι οποίοι βρήκαν λάθη στα προσυμπληρωμένα στοιχεία ή είδαν με έκπληξη ότι το σύστημα δεν τους βρίσκει στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Εντός ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις για τη διόρθωση του λάθους που οδήγησε στην απόρριψη των αιτήσεων, κυρίως ανέργων και συνταξιούχων, οι οποίοι εμφανίζονται να μην ζουν στη χώρα μετά το 2013. 37.000 αιτήσεις έχουν ακυρωθεί από τους πολίτες και 170.000 αιτήσεις είναι σε κατάσταση νέας υποβολής ή σε αναμονή από συνένεση κτλ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, το κοιτάζουμε με την ΑΔΕ, γιατί είναι ένα στοιχείο που το παίρνουμε αν πληρεί το κριτήριο της πενταετίας από εκεί, αν έχουν γίνει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία 5 χρόνια όπως έπρεπε κτλ. Οπότε είμαστε μια επικοινωνία για να δούμε πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα, να το λύσουμε πιστεύω μέσα στην ημέρα και να βγάλουμε μια σχετική ανακοίνωση. Τα συνηθέστερα λάθη εντοπίζονται στα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Εάν υπάρχει λάθος στον ΑΜΚΑ, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα από τα ΚΕΠ για να γίνει ενημέρωση του ΑΜΚΑ ως προς τον αφημί. Για το χρόνο ασφάλισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ και στον ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας. Μόλις ο ΟΑΕΔ διορθώσει το χρόνο ανεργίας, θα πρέπει άμεσα να εμφανιστεί και στο σύστημα για το κοινωνικό μέρισμα. Εάν υπάρχουν λάθος προσωπικά στοιχεία, εάν υπάρχει αλλαγή σε οικογενειακή κατάσταση, θα πρέπει οι δικαιούχοι να πάνε στα ΚΕΠ με ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει την αλλαγή και να γίνει αυτή η αλλαγή και στο σύστημα. Προσοχή στον αριθμό IBAN. Τα ψηφία είναι πολλά και συνήθως γίνεται λάθος. Εάν δεν είναι θέμα αριθμού, τότε θα πρέπει να προσέξετε εάν ο λογαριασμός του οποίου το IBAN δηλώνεται είναι ενεργός. Εάν είναι ανενεργός, υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν ενεργό λογαριασμό. Κυρίες και κύριοι, στις 15 του μηνός Οκτωβρίου θα γίνει στην Αθήνα μια μεγάλη κινητοποίηση των οργανώσεων των συνταξιούχων από όλη τη χώρα. Και μάλιστα οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι στην Κέρκυρα κάλεσαν όλους τους συνταξιούχους, εκείνους που μπορούν, να συμμετέχουν στην προσπάθεια να βρεθούν και αυτοί στην Αθήνα στις 15 του μηνός για να διατυπώσουν με πολύ ηχηρό τρόπο όλα εκείνα τα αιτήματα που απασχολούν τους απόμαχους ζωής. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Αντωνιέρα. Κάλεσμα σε όλους τους συνταξιούχους της Κέρκυρας να δώσουν και εκείνοι μαζί με τους συνταξιούχους όλης της χώρας τον κοινό αγώνα για τη διαφύλαξη των εισοδημάτων τους, απίφθηναν οι επικεφαλείς των οργανώσεων των συνταξιούχων στο νησί των Φεάκων. Τόσο η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ όσο και ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Κέρκυρας έδωσαν το σύνθημα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση της 15ης Δεκεμβρίου. 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα πραγματοποιείται μεγάλο συλλαλητήριο των συνταξιούχων από όλες τις ενώσεις των συνταξιούχων και όλες τις ομοσπονδίες.
Σε αυτό το συλλαλητήριο αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την Ομοσπονδία μας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ να αναβλώσει λεωφορείο από την Κέρκυρα για να μπορεί ο κάθε συνάδελφος που ενδιαφέρεται να πάει να συμμετέχει, για να μπορέσουμε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση και της μη περικοπήτωσης των συντάξεων και της καταβολής των δώρων και αναδρομικών που μας οφείλει η κυβέρνηση. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έχει αναβλωθεί το λεωφορείο, το οποίο θα φύγει από την Κέρκυρα στις 14 του Δεκέμβρη ημέρα Παρασκευή, το απόγευμα στις 3.30, και θα επιστρέψει την επομένη 15 του μηνός το απόγευμα. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να το δηλώσουν εδώ στο Εργατικό Κέντρο και στο Σωματείο Συνταξιούχων μέχρι και την Πέμπτη το πρωί στις 11 η ώρα, για να ξέρουμε ότι θα συμπληρωθεί το λεωφορείο το οποίο θα φύγει. Καλό τα μέλη μας, πρώτον σε εγρήγορση και δεύτερον σε δήλωση συμμετοχής για αυτή τη μεγάλη εξέγερση, θα το πω έτσι, που θα γίνει στις 15 του Δεκέμβρη. Πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή στο 32018 στο τηλέφωνο του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Κέρκυρας, για να πάρουμε μια θέση στο λεωφορείο που θα πάει στην Αθήνα. Και επαναλαμβάνω και πάλι, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συνταξιούχους σε εγρήγορση, γιατί εάν δεν είμαστε δυνατοί, δεν έχουμε δυνατότητα και τη δύναμη να ακυρώσουμε τους νόμους αυτούς, τους μνημονιακούς νόμους, αλλά και αυτά τα οποία σίγουρα θα έρθουν και σίγουρα θα είναι εις βάρος των συνταξιούχων όλης της Ελλάδας και των εργαζομένων. Η αναβολή που πήρε η περικοπή της προσωπικής διαφοράς είναι αποτέλεσμα των αγώνων που έκαναν οι συνταξιούχοι, τόσο εδώ στην Κέρκυρα με τις κινητοποιήσεις που είχαμε, με αυτές τις δυνάμεις που έχουμε, όσο και στην Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο της Κρήτης και σε πάρα πολλές πόλεις. Το προηγούμενο διάστημα οι συνταξιούχοι έκαναν έναν μαραθώνιο αγώνα κινητοποιήσεων. Το αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων, αλλά και αυτό που έκαναν οι συνταξιούχοι με τις αιτήσεις που έκαναν, δηλαδή δείχνοντας την αντίθεσή τους στις περικοπές, έφερε κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά της αναβολής δεν είναι αρκετά για μας. Εμείς καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στον αγώνα δυναμικά και αποφασιστικά, να συμμετέχουν στη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση που γίνεται στην Αθήνα τις 15 του μηνός. Η φωνή μας έχει δύναμη, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συνταξιούχους να μην παραιτηθούν. Να μην παραιτηθούν δηλαδή από τον αγώνα. Γιατί ο αγώνας είναι εκείνος που φέρνει αποτέλεσμα και αυτό το δείχνει και η πείρα του παρελθόντος. Ό,τι πετύχαμε, ό,τι καταργήθηκε, αντιλαϊκός νόμος καταργήθηκε, καταργήθηκε μόνο με αγώνες. Κερδίθηκε το 8ωρο παλιότερα με αγώνες, με θυσίες μεγάλες. Σήμερα το έχουν καταργήσει. Άρα λοιπόν οι αγώνες είναι εκείνοι που φέρουν αποτέλεσμα και όχι τα δικαστήρια. Βέβαια δεν υποτιμούμε και τα δικαστήρια, αλλά κυρίως ο αγώνας είναι αυτός που φέρνει αποτέλεσμα και καλό πάλι όλους τους συνταξιούχους αλλά και όλους τους εργαζόμενους να μην παραιτηθούν, να μην πούν ότι δεν γίνεται τίποτα. Γίνεται. Γίνεται και μάλιστα όπως έγινε και τώρα με αυτήν έστω τη μικρή αναβολή. Θα φύγουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά τα θέματα που συνθέτουν λίγο πολύ και αυτό το οποίο ονομάζουμε κεντρική δισογραφία, βεβαίως με την οπτική και τις παραμέτρους που εκφράζουν αυτά τα κεντρικά ζητήματα σε τοπικό επίπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα πρόβλημα γνωστό στην Κέρκυρα, ίσως από εκείνα τα οποία έχουν εκρηκτική σημασία και για τη ζωή και για την οικονομία και τελικά για αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, είναι πάρα πολύ έντονο, χωρίς να μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις για το τι μέλη γενέστε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Αντωνιάδη. Έντονο παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα, ακόμα και σε περιόδους οι οποίες δεν θεωρούνται αιχμής για το νησί των Φεάκων, ούτε κρύβουν κάποια ιδιαιτερότητα.
Δεν αναφερόμαστε δηλαδή στην καλοκαιρινή περίοδο ή στην περίοδο του Πάσχα, όταν ο πληθυσμός της Κέρκυρας τριπλασιάζεται και είναι λογικό ως έναν βαθμό να παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ούτε αναφερόμαστε σε ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα όπως έντονες βροχοπτώσεις και υπάρχουν πλημμυρισμένοι δρόμοι, δυσκολίες στην ορατότητα των οδηγών κτλ. Ακόμα και σε μια απλή χειμωνιάτικη μέρα του Δεκέμβρη, με σχετική ηλιοφάνεια μάλιστα, αυτό που βιώνουν οι Κερκυραίοι που προσπαθούν να μπουν και να κινηθούν στην πόλη είναι πραγματικά ψυχοφθόρο. Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Λευκύμης, στο ρεύμα προς την πόλη της Κέρκυρας και μάλιστα όχι σε ώρα αιχμής, αλλά γύρω στις 10.30 το πρωί. Ώρα δηλαδή, κατά την οποία ούτε στις δουλειές τους τρέχουν να φτάσουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι, ούτε κανένα σχολικό κουδούνι χτυπάει, ούτε τίποτα. Κι όμως, τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται για μία ακόμα φορά, καθώς η ταλαιπωρία δεν τελειώνει μόνο μέχρι να προσεγγίσει κανείς τον στενό αστικό ιστό. Συνεχίζεται, διότι μετά πρέπει να κάνει αίτηση ή να στείλει 100 ημερών γράμμα στον Άι Βασίλη, προκειμένου να βρει μια γωνίτσα για να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Και ευτυχώς υπάρχει ο Άγιος Σπυρίδωνας και πολλοί ζητάνε τη συνδρομή του για να βρουν ένα χώρο στάθμευσης. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το κεφάλαιο το οποίο λέγεται αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια σύλληψη ενός νέου παιδιού, ενός 23χρονου με μια σημαντική ποσότητα ηρωίνης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Λένα Σημάτη. Ένας 23χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο λιμάνι της Κέρκυρας από αστυνομικούς τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 23χρονου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης την Τετάρτη το απόγευμα και σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασκέθηκε συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 54 γραμμαρίων. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών της Κέρκυρας. Το τελευταίο διάστημα στην Κέρκυρα είναι αρκετές οι υποθέσεις που έχουν χειριστεί οι αρχές με θέμα τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Βέβαια, η ποσότητα των 50 γραμμαρίων ηρωίνης δεν είναι μια μικρή ποσότητα, είναι μια σημαντική ποσότητα και το όλο συμβάν το αξιολογεί ως εξαιρετικά σοβαρό η Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε μία από τις γνωστές δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας. Σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο Σπύρος Στεφανίδης, είχε συνάντηση με το Σωματείο των Τυφλών της Κέρκυρας, καθώς ο ΟΛΚΕ προχώρησε στην δωρεά ενός πολύ σημαντικού μηχανήματος, το οποίο το έχουν ανάγκη οι τυφλοί της Κέρκυρας, σε αυτό το οργανωμένο γραφείο το οποίο έχουν δημιουργήσει. Να δούμε και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ. Σε μία ακόμα πράξη αγάπης προχώρησε η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, καθώς δόρισε ένα σύστημα ηλεκτρονικής εκτύπωσης τύπου Μπρέιγ στην Ένωση Τυφλών Κέρκυρας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Σπύρος Στεφανίδης, όπως και η βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Βάκη, η συμβολή της οποίας ήταν καθοριστική, όπως άλλωστε παραδέχτηκε και ο κ. Στεφανίδης, μίλησαν για την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, όπως είναι τα μέλη της Ένωσης Τυφλών. Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής που προσπαθεί να είναι χρήσιμος στην κοινωνία της Κέρκυρας όχι μόνο από πλευράς καλής λειτουργίας του λιμανιού αλλά και από κάθε άλλη πλευρά, σε συνέχεια από διάφορες παρεμβάσεις ή δωρεές που έχει κάνει στο παρελθόν, όπως μια συσκευή ολόκληρη τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο, 4 μαξίδια πλωτά για τις ανάγκες των αναπήρων. Είμαστε εδώ στον αγαπημένο μας σύλλογο τυφλών, με τους οποίους μας συνδέει κάτι παραπάνω, γιατί με τον πρόεδρο εδώ πέρα που είμαστε και γείτονες, τον κύριο Μαυρόπουλο, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι το εξής. Αυτό το μηχάνημα, μην πω μηχάνημα, το σύστημα που φέρνουμε εδώ πέρα και το δωρίζουμε με μεγάλη χαρά στο σύλλογο, από ό,τι μου λέει ο πρόεδρος εδώ πέρα και η κυρία Κουσκουρίδα, η οποία είναι επί των πραγμάτων αυτών μέσα από το σύλλογο, θα τους βοηθήσει να βγάζουν περιοδικά, φυλάδια, διάφορα πράγματα. Και σήμερα άκουσα και κάτι το πάρα πολύ ευχάριστο, δεν το είχα εγώ υπόψη μου, το είπε η κυρία Κουσκουρίδα, ότι θα κοιτάξουμε τουλάχιστον σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι ενοικιαστές του ΟΛΤΕ, εκεί πέρα θα το επιβάλλω. Συγγνώμη, φαίνεται λίγο δικτατορικό, εν πάση περιπτώσει. Θα φροντίσω να αναρτηθούν οι κατάλογοι όλοι αυτοί για οι τιμοκατάλογοι και τα λοιπά σε σύστημα Μπρέιγ, όπως θα πρέπει και υπάρχει και σχετική νομοθεσία. Τώρα, θέλω να εξάρω τη συμβολή της κυρίας Βάκη εδώ πέρα. Η κυρία Βάκη είναι βουλευτής Μοντέρνος.
το οποίο εμένα με ευχαριστεί ιδιαίτερος. Δεν περιορίζεται στα συνήθη, κατόπιν ενεργειών μου τώρα, μου είπε σούπα και τα λοιπά, ούτε επιδιώκει η κυρία Βάκη τη δημοσιότητα. Εγώ την παρεκκάλεσα σήμερα να έρθει εδώ πέρα, διότι επιτέλους πρέπει να τιμηθεί η κυρία Βάκη, αν μη τι άλλο με τις ευχαριστίες μας. Μεγάλες ευχαριστίες οφείλονται σε εσάς για την προσφορά σας στην κερκυραϊκή κοινωνία και την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχετε επιδείξει τα τελευταία χρόνια, από τότε που μας τιμήσατε δια της παρουσίας σας και αναλάβατε τη διοίκηση του ΟΛΚΕ όσον αφορά το θέμα του Συλλόγου Τυφλών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας του εκτυπωτικού συστήματος Μπρέιχ. Όσον αφορά τη δική μας πλευρά, της κυβέρνησης, της πολιτείας, θεωρώ ότι κάθε πολιτεία που θέλει να αποκαλείται ευνομούμενη δεν θα πρέπει πουδενή να είναι τυφλή στο θέμα της τυφλότητας. Θα πρέπει με ενέργειές της να ρίχνει φως στην πολύ δύσκολη ζωή των ανθρώπων που έχουν αναπηρία στην όραση, που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στους χώρους εργασίας, και με τις ενέργειές της να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας, για την εκτίμησή σας και την αγάπη σας. Θέλω να πω ότι, κυρία Βάκη, με τις πράξεις και τις ενέργειές σας, την αγάπη, την καλοσύνη και την προσφορά σας, βάζετε δύσκολα στον κύριο Στεφανίδη. Τα οποία δύσκολα αυτά είναι να μας πιέζει να έχουμε μεγαλύτερους στόχους και να ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά. Τις θερμές του ευχαριστίες για τη νέα δωρεά του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Τυφλών Κέρκυρας, Γιάννης Μαυρόπουλος. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα του χώρου της σημερινής ειδησιογραφίας, τα οποία και αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πω ότι απόψε το βράδυ, στο ημελητήριο της Κέρκυρας, η Ρόδη Κράτσα έκανε μια επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητάς της, με παρόντα εκεί τα περισσότερα γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα. Σε πολύ λίγα λεπτά, ξανά μαζί και θα δούμε και ένα απόσπασμα από την εκδήλωση της κυρίας Κράτσα. Κυρίες και κύριοι, είναι 9 και 30 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί πάντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Καταγράφουμε τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Και απόψε το απόγευμα στις 6 στο ημελητήριο της Κέρκυρας, η Ρόδη Κράτσα, η υποψήφια για την θέση της περιφέρειας Ιωνιονήσων, της περιφερειάρχου Ιωνιονήσων, παρουσίασε την δική της άποψη για αυτό το οποίο ονομάζουμε γενικότερα περιφέρεια Ιωνιονήσων, και εκεί έδωσαν το παρόν πάρα πολλά γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Κέρκυρα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση στο απόσπασμα που έχουμε επιλέξει, αναλυτικό και διεξοδικό ρεπορτάζ θα έχουμε και αύριο. Σήμερα θέλω να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω πραγματικά που είσαστε μαζί μας. Επισκέφτομαι, σας είπα, παντού, από το βορρά στο νότο, και νιώθω τη στήριξη των συμπολιτών μας, και αυτό αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη δύναμη. Σήμερα από εδώ, από τη συνάντησή μας, στη ζεστή αυτή ατμόσφαιρα, θέλω να απευθύνω ένα προσκλητήριο ενότητας, συμπόρευσης, συμπαράστασης. Απευθύνομαι σε όλους τους απογοητευμένους πολίτες από τη διακυβέρνηση της χώρας μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και όλα αυτά συσσωρεύονται. Είχαμε πει τρεις κάλπες, μια νίκη. Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα η αποτυχία αυτού του εγχειρήματος. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι όλοι για το μεγάλο ποσοστό των απογοητευμένων συμπολιτών μας. Απευθυνόμαστε και στους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν. Τους ζητάμε να μας δώσουν μια καθαρή νίκη, για να έχουμε την απαραίτητη πλειοψηφία να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά τους πραγματικότητα και να ξαναδώσουμε στα νησιά μας τη χαμένη τους υπερηφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μου δίνεται μεγάλη αισιοδοξία ότι θα συμπορευτούμε με σιγουριά, αυτοπεποίθηση,
αισιοδοξία και θα κάνουμε πραγματικά τα αιώνια νησιά αυτό που τους αξίζουν. Είμαι σίγουρη ότι εμπνεόμαστε όλοι από τα ίδια όνειρα, τις ίδιες φιλοδοξίες και θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, το πιστεύω, είμαι σίγουρη, να κάνουμε πράξη όλα μας τα όνειρα και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά να μείνουν εδώ, στον τόπο που αγαπούν και στον τόπο που έχει τόσες ευκαιρίες να τον κάνουν ακόμη μεγαλύτερο με τη δική μας βοήθεια και τη συμπαράσταση. Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική βραδιά και την ευκαιρία επικοινωνίας. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις πολιτικές συγκεντρώσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι παρουσίες. Γι' αυτό λοιπόν το περιεχόμενο της εκδήλωσης όσον αφορά τις παρουσίες θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Ηρώ Λέλα, η οποία ήταν παρούσα και, καλησπέρα Ηρώ, θα μας δώσει το στίγμα και τη δυναμική αυτής της εκδήλωσης. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε μια κατάθεση κατάμεστη αίθουσα στο επιμελητήριο της Κέρκυρας, η κυρία Κράτσα, όπως άκουσα και από το ρεπορτάζ που βάλατε το απόσπασμα, καταχειροκροτήθηκε, μιλώντας για τα Ιόνια νησιά, για την περιφέρεια Ιωνίων νήσων και για την απόφασή της από την καρδιά της Ευρώπης ξανά πίσω στα νησιά μας. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι οι θεσμικοί ήταν σχεδόν όλοι εκεί. Τι εννοώ σχεδόν όλοι? Ναι. Ήταν ο πρώην βουλευτής ο κύριος Γκίκας. Ήταν ο υποψήφιος βουλευτής στο παρελθόν ο κύριος Κροκίδης. Ο πρώην νομάρχης ο κύριος Στέφανος Πουλημένος. Πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ο κύριος Δεσίλας. Ήταν δημοτική συμβουλή, ήταν η κυρία Ιδραίου. Δεν ήταν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ο κύριος Χοντογιάννης. Ήταν ο αντιπρόεδρος, ο κύριος... Σημάτης. Όχι, ο κύριος Νίκος Χιρδάρης. Α. Αν θυμάμαι καλά, είναι και αντιπρόεδρος του επιμελητήριου, εκτός από δημοτικό σύμβουλος. Αλλά δεν ήταν ο κύριος Χοντρογιάννης όμως. Ήταν αρκετά στελέχη παραδοσιακά της Νέας Δημοκρατίας. Απλή ψηφοφόρη. Ούτε ο κύριος Τρεπεκλής πρέπει να συμπεράνω. Ούτε ο κύριος Τρεπεκλής. Τουλάχιστον εγώ τους είδα όλους, δεν τον είδα τον κύριο Τρεπεκλή. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του Όλγη ο κύριος Ανδριώτης. Ήταν πρώην πρόεδρε της ΟΝΕΔ, ήταν στελέχη που στο παρελθόν είχαν διαδραματίσει ρόλους σε ισοκομματικό επίπεδο, αλλά ούτε τον κύριο Τρεπεκλίδα, ούτε τον κύριο Χονδρογιάννη. Ήτανε μεγάλη συγκέντρωση Ηρώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση Σπύρο είναι ότι όχι απλά γέμισε η αίθουσα, ήταν και με όρθιους μέσα και έξω από την αίθουσα και δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν την κυρία Κράτσα, ο απόϊχος, γιατί έχει σημασία και το μετά. Σωστά. Όπως φεύγεις, τι ακούς, τι... Αυτό που έλεγαν λοιπόν είναι ότι τους κέρδισαν αυτά που είπε. Ήθελαν να ακούσουν για τη θέση που αρμόζει στα Ιόνια νησιά και τους τρόπους, γιατί το να λέμε ότι μας αρμόζει μια καλή θέση είναι το εύκολο. Το πώς μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε προγράμματα, ευκαιρίες, αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλω να σου πω ότι προβλήθηκαν δύο βίντεο με μερικές από τις δραστηριότητες της κυρίας Κράτσα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με κορυφαία πρόσωπα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και με τις συναντήσεις και τις πρωτοβουλίες της που αφορούσαν την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την προβολή των Ιωνίων νήσων στο Ευρωκοινοβούλιο με πάρα πολλές δραστηριότητες. Ήταν μια πρώτη, όπως είπε και η ίδια η κυρία Κράτσα, επαφή. Ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι βρέθηκαν απόψε στο επιμελητήριο. Και αμέσως μετά, μόλις τελείωσε η ομιλία, στάθηκαν, δεν έφυγαν ο κόσμος, θέλησε να μιλήσει με την ίδια και με και να τη γνωρίσουν, το ναι. Σύνηθες. Να σου ερωτήσω κάτι. Ναι. Έκαμε κάποια αναφορά στο ψηφοδέλτιο που λέει ότι θα συγκροτήσει ο κύριος Σπύρου, δηλαδή όσον αφορά την ενότητα της παράταξης και τη δυναμική. Η κυρία Κράτσα κλείνοντας λοιπόν μίλησε για ενότητα, δεν έκανε καμία αναφορά στον κύριο Σπύρου, ούτε καν το εννοείς, όμως μίλησε για ενότητα σε γενικότερο επίπεδο και κυρίως για τους στόχους, την επιθυμία της και το πώς θέλει να δει η ίδια. Ωραία. Μαζί με όλους τους πολίτες των Ιωνίων ξανά την περιφέρεια Ιωνίων νήσου. Αύριο θα έχεις αναλυτικό ρεπορτάζ το μεσημέρι και θα έχουμε και στο δελτίο ειδήσεων. Και με τις παρουσίες και τις απουσίες, Σπύρο. Γιατί και πριν από λίγο έφτασαν τα πλάνα στο σταθμό και ήταν στην πραγματικότητα μια πολύ γρήγορη επεξεργασία. Ηρώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα της πόλεως της Κέρκυρας, καθώς έχει ξεκινήσει ο εορταστικός, μάλλον η
τοποθέτηση από τα φωτεινά λαμπιόνια, με λίγα λόγια να δημιουργηθεί ένας εορταστικός διάκοσμος στην πόλη της Κέρκυρας. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ανδρέα Γουλή, και περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ξεκίνησαν από χθες οι εργασίες του Δήμου Κέρκυρας αναφορικά με τον στολισμό της πόλης για τα φετινά Χριστούγεννα. Όχι βέβαια ότι φέτος αναμένεται να υπάρξει κάποια υπερπαραγωγή από πλευράς Δήμου Κέρκυρας, με τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο να εξαντλείται στο κλασικό πλέον φωτεινό δείχτη στην Ανουνσιάτα και σε κάποιες ακόμα μικρές γιορτινές παρεμβάσεις, όπως τα λαμπάκια στα δέντρα. Χθες το βράδυ ανοίξαμε τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς, το δημοτικό φωτισμό, που αφορά και διάφορες κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε κάποιους βασικούς δρόμους, καθώς επίσης και τα λαμπάκια πάνω στα δέντρα, κυρίως στο εμπορικό τρίγωνο της πόλης. Έχουμε και είμαστε σε συνεργασία τόσο με τον Όλκε όσο και με το επιμελητήριο, όσο και με το αστικό κτέλ της Κέρκυρας, που όλοι μαζί θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και στο Σαρόκο και στον πεζόδρομο, και θεωρώ ότι θα είναι μια καλή εικόνα. Άνοιξε χτες σε πρώτη φάση τα περισσότερα λαμπάκια και τις ερχόμενες μέρες πρόκειται να τοποθετήσουμε επίσης κάποια δέντρα μπροστά στο παλιό Δημαρχείο, στο Σαρόκο, και ο Εμπορικός Σύλλογος πρόκειται να φτιάξει και αυτός ένα δέντρο. Θεωρούμε ότι θα είναι μια καλή εικόνα της πόλης και του εμπορικού κέντρου για τις μέρες του Χριστουγέννου. Με την αναγκαία διόρθωση, διότι μας ενημέρωσαν, ο Γιώργος Χοντρογιάννης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ήταν παρόν στην εκδήλωση, απλά ήταν στα πίσω καθίσματα, δεν τον είχε δει η ΡΟ και επομένως χρειάζεται να το επισημάνει κανείς και κυρίως να το διορθώσει. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, μερικά για το εορταστικό πρόγραμμα του διημέρου που ακολουθεί. Αύριο παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνος, του Πολιούχου της πόλεως της Κέρκυρας, μια μεγάλη γιορτή για το νησί, καθώς το ιερό σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα για τους Κερκυραίους, περισσότερα στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Για τη σημασία της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, τόσο για την Κέρκυρα, η οποία πανηγυρίζει για τον Πολιούχο Άγιό της, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο, μίλησε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης, πατέρας Ιουστίνος. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πλήρες πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος από την 3η 11 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η 13 του μηνός, ημέρα που το σεπτό σκήνομά του θα επανατοποθετηθεί στην Ιερά Λάρνακα. Είναι η εορτή της Κοίμησης που ιδιαίτερα εορτάζεται στο νησί. Αυτός ο μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας, ο παγκόσμιος θα έλεγα για όλο τον κόσμο, αυτός που μας δίδαξε να είμαστε συνετοί, να είμαστε σόφρονες, να έχουμε πίστη βαθιά στο Θεό και ακόμα μας διδάσκει με τη σωματική του παρουσία και ιδιαίτερα εδώ στο νησί που έχουμε την ευλογία του να θησαυρίζεται, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, το άφθαρτο σκήνομά του. Είναι κάτι το μοναδικό, όπως ομολογείται και από όλους τους ανθρώπους που έρχονται, και ο Άγιος μόνο και μόνο με τη θέα του συγκλονίζει εκείνους που έρχονται, αλλά μπορώ να πω ότι συγκλονίζει ακόμα και εμάς οι οποίοι ζούμε εδώ και κάθε μέρα τον προσκυνούμε και κάθε μέρα προσευχόμαστε σε εκείνον, ακόμα και πολλές φορές όταν ξεχνιόμαστε και μας παρασύρουν οι βιωτικές ανάγκες και οι μέρημνες. Ο Άγιος με τις εορτές του που στέκεται όρθιος στη θύρα του, στο κελί του μπροστά, να μας θυμίζει ότι η ζωή μας είναι πρόσκαιρη, ότι η χάρη του Θεού τελικά είναι αυτή που γεμίζει τη ζωή μας, η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας κρατάει ζωντανούς, η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας χαριτώνει στην καθημερινότητά μας. Αύριο το πρωί είναι τα βγαλσίματα του Αγίου που βγαίνει το ιερό σκήνομα στην θύρα, στις 11 η ώρα γίνεται η πανηγυρική παράκληση και από τις 11 η ώρα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου η εκκλησία και το προσκύνημα παραμένει ανοιχτό μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου τις 4 η ώρα το απόγευμα, στην οποία ημέρα και ώρα γίνονται τα μπάσματα, όπως λέμε, του ιερού σκηνώματος. Κάθε μέρα είναι ο σπερινός, αύριο 11 και 12 του μηνός στις 6 ώρα το απόγευμα,
Και στη συνέχεια έχουμε στις 11 η ώρα η πανηγυρική παράκληση, την πρώτη μέρα ψάλλεται μαζί με τα εγκόμια του Αγίου, μάλιστα ψάλλεται στα ντόπια κερκυραϊκά με τη χοροδία των παιδιών που ψάλουν Corfu Voices, την παραδοσιακή κερκυραϊκή μουσική. Και στη συνέχεια είναι στις 1 η ώρα ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία που είναι η Ιερά Αγρυπνία. Ό,τι ώρα τελειώσει, σύμφωνα με τα ψαλσίματα και σύμφωνα με το προσκύνημα που έχει. Αυτό είναι και τις δύο νύχτες, δηλαδή ο Εσπερινός 6 ώρα, η Παράκληση 11 και η Αγρυπνία στις 1. Η Θεία Λειτουργία το πρωί ξεκινάει στις 8 παρατέταρτο περίπου, με την υποδοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος έρχεται και χωροστατεί σε αυτή τη γιορτή. Είναι μια γιορτή κερκυραϊκή και μετά τις μεγάλες επισκέψεις που είχαμε του Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου και άλλων έτσι, επιφανών προσωπικότητων, δεν υπάρχει κάποιος καλεσμένος Μητροπολίτης και έτσι μόνο ο Μητροπολίτης ο δικός μας, όπως συνηθίζεται, θα χωροστατήσει και θα προστεί σε όλες αυτές τις λειτουργίες και στους Εσπερινούς. Τις 13 του μήνα που θα γίνει το πρωί λειτουργία θα κλείσουν οι εκδηλώσεις με τα μπάσματα του Αγίου, όπως σας είπα, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Περιφερειακές ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, ειδησιογραφικά δεδομένα από την Δυτική Ελλάδα. Κερασοχώρη Θεσπρωτεία συνελήφθη από αστυνομικού θυματοσυνοριακή φύλαξη Φιλιατών ένα 34χρονο αλλοδαπό, κατηγορούμενο για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη διακίνηση καθώ και για παραβάση νομοθεσία περί όπλων και αλλοδαπών. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν για έλεγχο γεωτέχη αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονο και μετά από έρευνα βρεθήκαν στο εσωτερικό του οχήματο 100 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη βάρου περίπου 105 κιλών καθώς και ένα πιστόλι. Επίσης, ο 33χρονος κατηχεί και επέδειξε αστυνομικούς διαβατήριο αλβανικών αρχών, το οποίο έφερε πλαστή σφραγίδα εισόδου, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου στη χώρα και σε έδαφος Σέγγεν. Σα βόμβα έσκασε ήδη στο θανάτο 32χρονο σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα τη Κυριακή στο δρόμο Καρτέρι Πλαταριά, βυθίζοντας σε πένθος οικείους του και ολόκληρη τοπική κοινωνία. Ο 32χρονος ήταν ανιψιός του Δημάρχου Γομενίτσας, κ. Λόλου, γιος του αδερφού του. Ο 32χρονος που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, έχασε τη ζωή του όταν για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο του γιο ταχύ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να αντιλαπάρει. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί ο τμήμα τροχέας Ιγουμενίτσας. Ελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Λευκάδα από αστυνομικού τμήματος ασφάλειας τρεις ημεδαπή ηλικίες 52, 53 και 60 ετών και ένας 32χρονος αλλοδαπός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίες νομοθεσίας όπως λέει η αστυνομία περί παιγνίων. Ο 52χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, όπως διαπιστώθηκε, είχε εγκαταστήσει σε χώρο του καταστήματος ειδικό διαμορφωμένο τραπέζι όπου διενεργούνταν το παιχνίδι πόκερ. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και μία τράπουλα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λευκάδας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ο Κώστας Ζουμπάς θα μας δώσει την πρόγνωση για τον καιρό που θα ακολουθεί, μάλλον για τον καιρό που θα έχουμε αύριο. Και μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ο Γεράσιμος Μουμούρης, ένας πολύ γνωστός και κυρίως τεχνικός επιστήμονας, θα είναι μαζί μας σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με τις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη. Για λογαριασμό των δικαιούχων έχει κάνει μια αυτοψία στο χώρο, έχουμε εικόνες, έχουμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ένα έργο για το οποίο υπήρξε τεράστια συζήτηση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και υπάρχει η αναγκαιότητα ολοκλήρωση του έργου και εγκατάσταση εκεί των δικαιούχων. Σε πολύ λίγα λεπτά λοιπόν ξανά μαζί. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται για αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια αναμένεται να σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, ενώ στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7, στρεφόμενοι όμως σταδιακά σε βόρειους-βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση.
Αναλυτικότερα τώρα για τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Συννεφιά αναμένουμε εδώ με πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Ζάκυνθο από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 7 έως 13, στη Λευκάδα από 9 έως 14 βαθμούς. Βορειότερα τώρα στην Ετωλοκαρανία και την Ήπειρο. Και εδώ συννεφιά αναμένουμε με πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, το Αγρίνιο, την Άρτα και την Πρέβεζα από 8 έως 14, στην Οικουμενίτσα από 8 έως 13 βαθμούς. Στην Κέρκυρα τώρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά. Λίγα σύννεφα αναμένουμε στην αρχή της ημέρας, που θα αυξηθούν παροδικά με μια μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Από το μεσημέρι όμως, ο καιρός θα βελτιωθεί αρκετά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ, σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίκουσα και το Μαθράκι από 8 έως 13, στους Οδονούς από 7 έως 13, ενώ στη Νότια Κέρκυρα και στους Παξούς η θερμοκρασία θα κοιμάθει μεταξύ των 9 και 14 βαθμών Κελσίου. Η σχετική υγρασία στο νησί της Κέρκυρας από 44 έως και 93%, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Γουλιαρμής Παναγρωτική, 25 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία και ερασιτέχνη Κυπουρό Αγρότη Μελισσοκόμο και με πιστοποιημένο τμήμα μειοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης. Γουλιαρμής Παναγρωτική, Δωνάτου Δημουλίτσα 46 και Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 82 στο Σολάρι.